κοντά στην έδρα της, του Προεδρείου. Και είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλλετε σημαντικά στην διαδικασία της κοινοβουλευτικής του ελέγχου και των προγραμματικών δηλώσεων. Κύριε Αυγεννάκη, πραγματικά η υπέρβαση του χρόνου σας, τη χρησιμοποιώ συμβολικά, είναι ένα πρώτο δείγμα λαζονίας και ανυπακοής στις εντολές που σας έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της κυβέρνησης που συμμετέχετε, που ζήτησε να είστε συνεπείς τουλάχιστον στον χρόνο. Τα 7 επιπλέον λεπτά που αποτελούν προσβολή προς όλο το σώμα, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμα να τα διαθέσετε ως έχον τεχνογνωσία από την κριτική παράδοση, για να θεραπεύσετε με σασμό τη βεντέτα που υποβόσκει εντός του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής σας ομάδας για την επίκληση ενός παλιού εργαλείου για τη συγκρότηση αυτής της πολυμελούς κυβέρνησης. Το εργαλείο που έλεγε «γεωγραφικές κατανομές, ισότητα και διανομή των υπουργικών θόκων με βάση την καταγωγή, ισορροπίες τρόμου και όλα αυτά που ζούσαμε στη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Όχι εγώ προσωπικά, αλλά είναι κατατεθειμένα στην ιστορία. Αν θέλετε λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτό το σασμό, καλύτερο θα ήταν από το να υπερβαίνετε ή να εμποδίζετε την κοινοβουλευτική διαδικασία με υπερβάσεις χρόνου. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν θα έπρεπε να επιλέξει κάποιος έναν κινηματογραφικό τίτλο για τις προγραμματικές δηλώσεις που παρουσίασε κυρίως ο Πρωθυπουργός και επικουρικά οι υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί, θα ήταν Κράμερ εναντίον Κράμερ. Γιατί η υφιστάμενη κυβέρνηση παλεύει με ένα λειτουργικό κομμάτι της, σάρκα από τη σάρκα της, που κυβέρνησε από το 2019 έως το 2023. Έχετε λιγότερο από 40% πιθανότητες μέχρι το τέλος της διαδικασίας, λιγότερο από 40% πιθανότητες μέχρι το τέλος της διαδικασίας να ακολουθήσετε τη συμβουλή που έδωσε και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος. Ας πούμε σε αυτήν την αίθουσα επιτέλους μερικές αλήθειες, ας συνομολογήσουμε ποια είναι η πραγματική εικόνα αυτής της χώρας. Επαναλαμβάνεται συνεχώς, σε βαθμό που δεν γίνεται πιστευτό ούτως ή άλλως, ότι υπηρετείται τους όρους και τις αξίες εμπιστοσύνη, συνέπεια, ό,τι είπαμε το κάναμε, ήμασταν πιστοί στις προγραμματικές μας εξαγγελίες, είμαστε η αναντικατάστατη για τη διακυβέρνηση και την εξουσία σε αυτή τη χώρα. Εκεί έχετε 60% πιθανότητες, πολύ περισσότερο από το 40% που έχει αποτελέσει πλέον την μόνιμη επωδόκια απάντησή σας σε κάθε πολιτική συζήτηση. Έχετε 60% πιθανότητες και περισσότερες να διαψευστείτε. Ξέρετε, θα χρησιμοποιήσω για μία τεκμηρίωση του πόσο ανακόλουθοι είστε με αυτά που δεσμεύεστε ή υπόσχεστε, ξεκινώντας από το 19, αντικατοπτρίζεται όμως και στην πιθανή πορεία που θα έχετε και για την επόμενη τετραετία. Σεπτέμβριο του 19, θα χρησιμοποιήσω, αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπουν οι συνάδελφοι, ως βάση την Θεσσαλονίκη, την πόλη που μένω, αλλά είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα. 2019, βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει, καλή ώρα όπως προχθές, που μίλησε για μια τρισδιάστατη μεταρρύθμιση, παρουσιάζει στους πολίτες ένα μεγαλεπίβολο πρόγραμμα για να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη κόμβο των Βαλκανίων. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Είχε ταχθεί λοιπόν τότε ο κύριος Μητσοτάκης ανοιχτά για τη λύση της απόσπασης των αρχαίων στη Βενιζέλου και την απόκτηση της, για τη λειτουργία του μετρό στην πόλη. Μάλιστα, τον επικεφαλής της Αττικό Μετρό του απέδωσε και την τιμή του κυβερνητικού αξιωματούχου πλέον, του Υπουργού, στον κύριο Ταχιάου, γιατί είχατε δεσμευθεί ότι τον Απρίλιο του 2023, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε Ιούνιο, Ιούλιο του 23, ότι τον Απρίλιο του 23 οι Θεσσαλονικείς θα χρησιμοποιούσαν το μετρό. Ήτανε δέσμευσή σας, δεν έγινε. 100%. Ούτε 40, ούτε 60. 100% δεν έγινε δέσμευση. Βλέπουμε, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, μέσα στο 24, κατά την εκτίμηση αυτών που ξέρουν, μέχρι το 25. Αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεσμευτήκατε από τον Ιούλιο του 19
ότι θα προχωρήσετε στην προκήρυξη, στη θεραπεία της προκήρυξης που έτρεχε επί ΣΥΡΙΖΑ για την προμήθεια νέων λεωφορείων. Τα μόνα λεωφορεία που είδαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τα αυτοαναφλεγόμενα, σαν λαμπάδες της Λειψίας, τα οποία αποσύρθηκαν. Το είπατε, δεν το κάνατε 100%. Ήμασταν στο σημείο της μέθεξης ότι έρχονται τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Ο υπουργός της εγκληματικής τραγωδίας των Τεμπών μας ηρωνευότανε όχι μόνο για την ασφάλεια των ΟΣΕ. Κουνούσε επιδεκτικά με αμετροέπεια το δάχτυλό του για 4 χρόνια ότι έρχονται σε 6 μήνες, σε 10 μήνες, σε 12 μήνες. Και τελικά το μόνο ηλεκτροκίνητο όχημα που ίσως λειτουργεί για τον κύριο Καραμαλή ίσως είναι το προσωπικό του βουλευτικό αυτοκίνητο. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία υποσχεθήκατε, δεσμευθήκατε, κομποριμονείτε σήμερα ότι τα πετύχατε, αλλά σας διαψεύδει η πραγματικότητα. Εμείς δεν δίνουμε μία μάχη για να διατηρήσουμε την ένταση ή αυτό που εσείς περιγράφετε και αποδίδετε σε εμάς ως ψόγο, αλλά το υποστηρίζετε με απόλυτη συνέπεια περί τοξικής πολιτικής τάσης ή αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένας όρος, τον οποίο δανείζομαι από τον Νίκο τον Παπά, της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης, που σας ζητάει με αυτό το 40% το πρώτο δείγμα της αμετροϊπούς στάσης σας στην πολιτική δημόσια σφαίρα. Κυβερνήστε, αλλά κυβερνήστε. Μην προσπαθείτε να μας πείσετε ότι είναι άλλη χώρα που ζούσαμε από το 19 έως το 23, είναι η χώρα του success story, και τώρα εσείς οι ίδιοι, κάνοντας κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέτε ότι παραλάβαμε καμένη γη και τώρα σχεδιάζουμε μεταρρυθμίσεις για να θεραπεύσουμε αυτά που κάναμε ή δεν κάναμε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Εκφεύγουν της λογικής όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να κλείσω πραγματικά με τη δέσμευση ότι σε μία σειρά από τομείς θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά παραδείγματα με αφορμή τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι η αντικειμενική τεκμηρίωση και μάλιστα σε ευρύ μέγεθος ότι δυστυχώς τα περισσότερα για τα οποία δεσμευθήκατε δεν τα κάνατε. Ναι, μεν εκλεγήκατε με ένα ισχυρό ποσοστό. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ πέρα και ως επισπεύδουσα αξιωματική αντιπολίτευση και θα δυναμώσουμε μέσα από τις αδυναμίες, τα λάθη και τις οδύνες που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Οδύνες που με ωμέγα μπορούν να οδηγήσουν σε τοκετό ζωής, αισιοδοξίας και προοπτικής για αυτόν τον τόπο. Αλλά θα είμαστε εδώ να σας υπενθυμίζουμε ότι ο βασικός σας αντίπαλος είναι η σχέση εμπιστοσύνης σας με την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.